ερχόμαστε στην Βουλή των Ελλήνων, εν ώψη των γεγονότων που λαμβάνουν μέρος χώρων αυτές τις ημέρες, και από χθες και από προχθές και από σήμερα, δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να σας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ παρακάλεσα τον κύριο Γρηγοράκο, τον βουλευτή μας της Λακωνίας, ο οποίος πραγματικά από χθες έχει διαμαρτυρηθεί και σήμερα ιδιαίτερα στο πρωί έχει διαμαρτυρηθεί εντονότατα και αμφισβητεί την νομιμότητα και με βάση το δημοσίευμα. Είναι δίπλα μου ο κύριος Γρηγοράκος. Κύριε Γρηγοράκο, σας βλέπουμε μαχητικότατον. Πέστε μας δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Κύριε Φελούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να έρθετε στη Βουλή των Ελλήνων και να σας πω δύο κουβέντες για αυτά που διαδραματίζονται σήμερα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές και πρέπει γρήγορα ο Γιώργος Παπανδρέου και το Υπουργικό Συμβούλιο να τελειώσουν τις διαδικασίες της αλληλοενημέρωσης και να ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε γρήγορα να πάμε στην πρόταση την οποία εδώ και 15 μέρες, κύριε Φελούρη, έχω πει για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Αυτό εννοείται, κύριε Γρηγοράκο, σε πολιτικές εξελίξεις και πρωτοβουλίες του κύριου του Πρωθυπουργού. Τι εννοείται ακριβώς? Πιστεύω ότι με νυφαλιότητα, ηρεμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για μια Ελλάδα που αύριο πάλι θα είναι πρωταγωνιστής των γεγονότων. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε αύριο όλοι μαζί να υποστηρίξουμε τη συνθήκη της 26ης Οκτωβρίου. Όλα αυτά να γίνουν ομαλά και βέβαια έγινε στη δική του, πιστεύω, γενναιοφροσύνη και γενναιοδορία να διασφαλίσει και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ και η γενναιοδορική ομάδα αυτή τη στιγμή θα δώσουν την καλύτερη λύση που πρέπει να υπάρξει για τους επόμενους μήνες. Κύριε Φελούρη, επιμένω στη σύγκληση της κοινωνικής ομάδος, επιμένω σε αυτή την πρότασή μου ότι πρέπει να πάμε σε μια μεταβατική κυβέρνηση, την οποία την είπε και ο κύριος Σαβαράς, συγκεκριμένου χρόνου, συγκεκριμένου προγράμματος για υλοποίηση και σταθεροποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, και δεν έχει καμία πια θέση στην πολιτική ζωή του τόπου το δημοψήφισμα. Λοιπόν, πιστεύω ότι αύριο τα γεγονότα θα μας ξεπεράσουν, δεν θα υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης στη Βουλή, θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση μεταβατική, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που πιστεύω ότι γρήγορα μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτως ώστε η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση, διότι τα γεγονότα τρέχουν στον κόσμο, οι οικονομίες των κόσμων αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ελλάδα και θα πρέπει γρήγορα να έχουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μεταβατική κυβέρνηση συγκεκριμένου χρόνου για να βγούμε από τα αδιέξοδά μας. Από ό,τι ακούσαμε χθες το βράδυ τον κύριο Σαρκοζή και την κυρία Μέρκελ, δηλώσανε ξεκάθαρα και ευθαρσώς ότι εάν δεν γίνει αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν ή τουλάχιστον τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων η συμμετοχή μας στο ευρώ και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν διαφυρτώσει, πραγματικά θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Τι έχετε να μας πείτε? Από την Τρίτη, όταν ο Πρωθυπουργός προκήρυξε το θέμα του δημοψηφίσματος και μετά πήγε στις Κάνες, εγώ, κύριε Φελούρη, είχα πει ότι θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά πιστεύω ότι την Παρασκευή δεν θα υπάρχει το θέμα του δημοψηφίσματος. Ήμουν σίγουρος ότι το δημοψήφισμα θα είναι καταλυτικός παράγων των γεγονότων, όπως είναι. Τώρα βλέπετε στη Βουλή των Ελλήνων ότι δεν υπάρχει πια θέμα δημοψηφίσματος. Ο κύριος Σαμαράς έχει ταχθεί υπέρ της μεταβατικής κυβέρνησης. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν δημοψηφίσματος. Εμείς είμαστε στην ΟΝΕ. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1982. Παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε λοιπόν στο μεγάλο, έτσι, στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαίων. Δεν έχουμε κανένα λόγο λοιπόν να πάμε σε δημοψήφισμα, διότι είναι ήδη αυτά, είναι κεχτημένα του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει νόμισμα το ευρώ. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα δημοψηφίσματος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές και αυτό που έχει ανάγκη, η ανάγκη είναι μια μεταβατική κυβέρνηση ορισμένου χρόνου με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεπεράσει τον κάβο, ούτως ώστε αυτή η όλη συμφωνία που επετέφθη στις 26 Οκτωβρίου να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να περάσει από την Βουλή των Ελλήνων και να πάμε πια σε καταληκτική ημερομηνία των εκλογών. Πιστεύω, κύριε Φελούρη, ότι μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε και την ημερομηνία των εκλογών γύρω στο Φεβρουάρι, στο Φλεβάρι που θα πάμε, κάτω από ήρεμες πολιτικές συνθήκες. Όλα αυτά θα τα έχουμε
οικονομικά θέματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες, γενικά τον πολίτη, και αυτά θα διατηρηθούν σε τόσο δύσκολες καταστάσεις? Θα τα διαχειριστεί όλα αυτά η μεταβατική κυβέρνηση, και όπως καταλαβαίνετε με αυτές τις ταχύτητες εξελίξεις που έχουμε τώρα θα πάρουμε γρήγορα και τη δόση. Και θα προχωρήσουμε στον αναπτυξιακό νόμο και θα πάμε και στο ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Δεν θα σταματήσει η λειτουργία. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι μεταβατική, ούτως ώστε να διασφαλίσει όλες αυτές τις λειτουργίες, λοιπόν, σε συνθήκες ομαλότητας, να πάμε σε εκλογές, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε την Ελλάδα από τα διέξοδά της. Η Ελλάδα, κύριε Φερούρη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη πολιτική και οικονομική συγκυρία. Η κοινωνία είναι σε αναστάτωση, τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά. Οφείλαμε να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα για να παραμείνουμε στο ευρώ, να παραμείνουμε στην ΟΝΕ. Από εδώ και πέρα δεν θα πάρουμε άλλο μέτρο, απλούστατα θα διασφαλίσουμε την ύπαρξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διασφαλίσουμε τη συνθήκη της 26ης Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι όλα να πάνε καλά, οι αποφάσεις να είναι συνετές, με νυφαλιότητα και προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Τώρα όλοι μας θα πρέπει να βάλουμε το συμφέρον της Ελλάδας μας πάνω απ' όλα και όχι το ατομικό μας συμφέρον. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα γίνει σήμερα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις και οπωσδήποτε θα είμαστε κοντά σας να μας ενημερώνετε, τουλάχιστον είστε ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής, και οπωσδήποτε έχετε το βάρος της δικής μας ενημέρωσης. Θα είμαι κοντά σας και να είστε σίγουρος ότι σήμερα θα έχουμε εξελίξεις και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.